απόψε στις τομές στα γεγονότα. Σε συναγερμό τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία αναζητούν νάρκες στην περιοχή Δένιας. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι οι βροχές τις παρέσυραν στη νεκρή ζώνη. Ουδέ νεότερον από την Τρόικα. Κανένα μήνυμα για άφηξη στην Κύπρο τη Δευτέρα, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σ' άλλο προκαλεί η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα για διαπλοκή σχετικά με τη χαρισματική διαγραφή χρεών. Εις βάθος έρευνα ζητεί ομήρου. Για ποινικό αδίκημα μιλά ο Ερωτοκρήτου. Αγώνας δρόμου στην Ελλάδα για την εκταμίευση των 31,5 δις. Κρίσιμη σύσκεψη υπό το Σαμαρά. Την Τρίτη τα μέτρα στη Βουλή. Ρεκόρ καταγράφει ανεργία στην Ισπανία. Σφοδρές διαμαρτυρίες για τις φορολογίες στη Γαλλία. Ανησυχία για την Πορτογαλία εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σοκ προκαλούν φωτογραφίες νεκρών γάτων στο Sigma Live. Ασυνείδητοι τις δηλητηριάζουν με παράνομα φυτοφάρμακα. Σε κίνδυνο και η ανθρώπινη υγεία. Στο νοσοκομείο η Άννα Βύση έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων όταν ενώ τραγουδούσε άνοιξε η σκηνή και την κατάπιε. Αιματοβαμμένο μήνυμα του αρχηγού της Αλ-Κάιντα προτρέπει σε απαγωγές και δολοφονίες δυτικών που βρίσκονται σε πόλεμο με τους μουσουλμάνους. Απόψε στις τομές τα γεγονότα.